Και τρίτο κομμάτι της όλης διαδικασίας είναι ότι αυτό που περιλαμβάνεται στη συμφωνία και ήταν έρχονται προς τα δω, αλλά πάνε και προς τα εκεί, επιστρέφει και ο κόσμος. Δεν γίνεται. Ακριβώς. Και υπάρχει και μια κατηγορία από την αξιωματική αντιπολίτευση που λέει ότι και πολλά στοιχεία από τη συμφωνία στη διάσκεψη των πολιτικών αρχηγών δεν υλοποιήθηκαν. Ο διαχωρισμός μεταναστών, προσφύγων, παράνομων μεταναστών, άνθρωπο που είναι να απελαθούν, άνθρωπο που είναι να μείνουν εδώ πέρα, να καταγραφούν κτλ. Και υπάρχει επίσης και μια σημείωση σημαντική σε όλο αυτό το σκηνικό, για να το δούμε όλο μαζί, ότι όλες οι διαδικασίες καθυστερούν δραματικά. Άραστε. Αυτό δεν είναι δουλειά, το ξέρω, δεν είναι άλλα δουλειά. Κύριε Λίτζη, να δούμε. Χαμογελάω. Όχι γιατί δεν καταλαβαίνω την κρισιμότητα της κατάστασης, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα, μα είναι όμως συνολικό αυτό. Το ένα δεν είναι το άλλο. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να τα σπάσουμε. Πάμε, για λοιπόν, να μπορείτε εγώ να γιατί απαντήσω. Καταρχήν να σας πω το εξής. Στα νησιά έχουμε μια δύσκολη κατάσταση. Στα νησιά επίσης έχουμε απάντηση στη δύσκολη κατάσταση, έχουμε λύση στο πρόβλημα της δύσκολης κατάστασης, η οποία, και το λέω ευθαρσώς, εμποδίζεται αυτή τη στιγμή στην υλοποίησή της πάνω από ένα μήνα τώρα, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην πλειοψηφία της, όχι η περιφέρεια, αλλά κυρίως οι δημοτικές αρχές, ενώ την είχε προτείνει, δεν τη θέλει. Ποια είναι αυτή η λύση, κύριε Υπουργέ? Η λύση ήταν ότι εδώ και τρεις μήνες συζητάμε να φτιάξουμε καταβλισμό στο Χαδά. Αυτό υπήρχε η συμφωνία και η πρόταση του Δήμου, την οποία την κάναμε αποδεκτή. Εξασφαλίστηκε το κονδύλι. Δόθηκαν ανταποδοτικά έργα με ίδρυυση και τέτοια πράγματα. Γιατί υπαναχώρησε ο Δήμος? Ο Δήμος υπαναχώρησε, γιατί? Κατά την άποψή μου, εγώ προσπαθώ να είμαι άνθρωπος που δεν δημιουργώ εντάσεις, διότι κάνει λάθος. Διότι οι άνθρωποι εκεί πέρα κουράστηκαν. Επηρεάστηκε από κάτι άλλο, γιατί επηρεάστηκε από τις δυσκολίες της κατάστασης και νομίζω εγώ ότι έγινε και μια συστηματική δουλειά ώστε να δημιουργηθεί αυτό το αδιέξοδο. Αυτή η δουλειά ξεκίνησε από στοιχεία της ακροδεξιάς και από ρατσιστικά στοιχεία και κάτω, το επαναλαμβάνω, από τις δυσκολίες που πραγματικά αντιμετωπίζει ο πληθυσμός. Δεν χαρίζω τον πληθυσμό στη Χρυσή Αυγή και στο ρατσισμό, για το όνομα του Θεού. Ο κόσμος είναι αγανάκτησμένος. Ο κόσμος αγανάκτησε. Ακούστε όμως, τι αποκρύπτεται από τους χιώτες, τι αποκρύπτεται από τους αμιώτες. Εάν πέσει η συμφωνία, δηλαδή λένε να φύγουν οι πρόσφυγες, αυτό είναι το αίτημα, να φύγουν από το νησί. Αυτό αποκρύπτει το ότι αν φύγουν από το νησί και πέσει η συμφωνία, δεν θα φύγουν οι πρόσφυγες. Γιατί πέφτει η συμφωνία? Ακούστε, θα σας εξηγήσω. Προβλέπετε από το κείμενο αυτό? Μία στιγμή όμως να ολοκληρώσω το μήνυμα που θέλω να περάσω. Εάν φύγουν λοιπόν και πέσει η συμφωνία, δεν θα φύγουν οι πρόσφυγες. Απλά κάθε βράδυ θα έρχονται στοιχείο 2.000 κατά μέσο όρο, ήταν μέρες που φτάσαν 4. Ναι. Στη Σάμο 1.500 ήταν μέρες που φτάσαν 2.500. Ναι. Στη Μυτιλίνη ήταν μέρες που φτάσαν 15.000. Δηλαδή, αν φύγουν, θα συμβεί αυτό πάλι? Αν φύγουν, θα συμβεί αυτό πάλι. Για όπου προκύπτει αυτό που λέτε. Και επαναλαμβάνω. Γιατί εδώ σας κατηγορούν, κύριε Υπουργέ, να το πω και αυτό για να απαντήσετε, ότι αυτά τα λέει ο Μουζάλας, λένε οι επικριτές σας, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα ώστε να ετοιμάσει άλλους χώρους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ακούστε. Αυτό που είπε και ο Βασίλης στην αρχή, τι έχετε κάνει με τους χώρους? Αυτό σας λένε. Στους χώρους. Κανείς δεν σας εμποδίζει, ούτε η συμφωνία ίδια σας εμποδίζει να το κάνετε αυτό. Κύριε Οικονόμου, ακούστε με. Κάντε μου, σας παρακαλώ, τελειώνοντας, επειδή στα νησιά είναι το πρόβλημα, την ερώτηση για τους άλλους χώρους. Λοιπόν, εδώ πέρα σας έχω. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι άνθρωποι θα μένουν στα νησιά. Απάντηση της Τουρκίας. Οι άνθρωποι θα μένουν στα νησιά. Άρθρο του κυρίου Αβραμόπουλου. Οι άνθρωποι θα μένουν στα νησιά. Είναι δυνατόν να αμφισβητείτε αυτό το πράγμα? Δηλαδή η κυβέρνηση, συγγνώμη κύριε Λυριτζή, η κυβέρνηση τι κάνει? Έχει την δυνατότητα να μεταφέρει τους ανθρώπους και θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα? Όχι, η κυβέρνηση όμως, λέει η άλλη άποψη, τους έχει αφήσει παραπεταμένους σε δομές που δεν αντέχουν αυτόν τον κόσμο. Η κυβέρνηση λέει ότι επειδή οι δομές δεν αντέχουν αυτόν τον κόσμο, επειδή οι δομές δεν αντέχουν αυτόν τον κόσμο, επειδή το να μένουν οι άνθρωποι καλύτερα και όχι έτσι που βλέπετε εκεί πέρα, δημιουργεί και ασφάλεια, μου δίνει τη δυνατότητα του διαχωρισμού, να φτιάξουμε καλύτερα τις δομές. Και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μισό. Ένα λεπτό. Μία στιγμή. Γιατί εδώ σας κατηγορούν ότι δεν κάνετε και απορρόφηση των κονδυλίων. Εμένα μου λένε ότι υπάρχουν 70 εκατομμύρια που είναι έτοιμα, εκταμιευμένα και δεν τα απορροφάτε γιατί δεν έχετε τις δαπάνες. Δεν έχετε πάει ακόμα τις δαπάνες. Θα μου επιτρέψετε να σας παρακαλέσω το εξής.
Εάν την ώρα που πάω να ολοκληρώσω ένα θέμα, μου βάζετε ένα άλλο, θα μείνουν όλα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί. Επομένως, πάμε στο προηγούμενο. Λέμε πάρα πολύ απλά ότι ήμασταν έτοιμοι να φτιάξουμε χώρους. Η χαδά θα είχε φτιαχτεί. Για να καταλάβετε πόσο θα φτιαχτεί, ακόμα και τώρα που αρνούνται, σε 3,5 εβδομάδες είναι όλα έτοιμα να φτιαχτούν. Ήτανε τα σχέδια, ήτανε η UNHCR, είπα τη αρμοστία, ήταν όλα έτοιμα. Υπονομεύτηκε, λέτε, από τις, υπονομεύτηκε από τη συγκεκριμένη στάση, η οποία δημιουργήθηκε και δημιούργησε όμως φόβο. Ένα λεπτό, κύριε, πριν να ρωτήσω κάτι σε αυτό, επειδή επικαλεστήκατε τη συμφωνία. Ναι. Δηλαδή, έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να όσοι και να έρθουν στα νησιά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά να μείνουν εκεί λόγω της συμφωνίας. Έτσι είναι. Λέμε. Δηλαδή, εγώ σας λέω τώρα ότι έρχονται άλλες 5.000 στα νησιά. Η συμφωνία τι λέει, τους κρατάμε εκεί? Γι' αυτό σας λέω ότι επειδή δεν είσαστε έτοιμος αλλού, το ρίχνετε στη συμφωνία. Όχι, κύριε Οικονόμου. Κάθε φορά πάτε να με πάτε χωρίς να απαντήσω στο ένα, να απαντήσω όχι, στο άλλο. Συγχωρέστε. Μας είπαν τα πράγματα. Να πούμε λοιπόν και για τους χώρους στην ενδοχώρα. Για να τα βάλουμε κάτω, αλλά να φτάσουμε πριν. Πριν πάτε στην ενδοχώρα, θέλω να λύσουμε το πρόβλημα με τα νησιά. Λέω λοιπόν. Εσείς λέτε λοιπόν στους νησιώτες ότι λόγω της υφής της συμφωνίας. Όχι εγώ, η συμφωνία. Ναι. Θα σας ρωτήσω γι' αυτό όμως. Λόγω της συμφωνίας λοιπόν θα ζήσουν επί μακρό χρονικό διάστημα με χιλιάδες ανθρώπους εκεί. Όχι. Εγώ λέω ότι και λόγω... θα σας πει κάποιος ότι ζουν εκεί γιατί εσείς με τις επιτροπές καθυστερείτε τη διαδικασία του ασύλου. Διότι αν πάρουν τη διαδικασία του ασύλου φεύγουν από εκεί. Έτσι. Και τώρα σερνόμαστε ένα χρόνο ενώ έχουμε πόσες επιτροπές, 6, 7. Και δεν λειτουργούν. Λοιπόν. Δηλαδή γράφει η συμφωνία, κύριε Υπουργέ, το ξαναλέω. Αλλιώς, να το πείτε μαζί. Γράφει η συμφωνία ότι αν φύγουν οι άνθρωποι από εκεί και τους πάτε αλλού, θα ανοίξει τη στρόφη για την Τουρκία και θα μας φέρει κι άλλους. Πού το λέει αυτό? Το λέει αυτό που, κύριε λέει, που λέμε. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να με αν το λέει αυτό, να το ξέρουμε, πολύ. Γιατί είναι σημαντικό. Ορίστε, να το ξέρουμε, κύριε αυτό. Οικονόμου. Το γράφει αυτό η συμφωνία. Όχι. Ότι αν τους διώξουμε από εκεί, θα ανοίξει ο Τούρκος τη στρόφη και θα μας κατακλείσει. Κύριε Οικονόμου, να με συγχωρείτε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να μιλήσουμε λογικά. Ωραία. Η συμφωνία δεν το γράφει. Άρα, λοιπόν... Η ερμηνεία της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρώπη. Είδατε λοιπόν γιατί επιμένω τόση ώρα. Τι να πούμε, δικαιώνεται. Εγώ η ερμηνεία της συμφωνίας. Δεν γράφει συμφωνία δεν λοιπόν. Την ερμηνεύω εγώ. Δεν γράφει συμφωνία λοιπόν. Οι Έλληνες, αν τους διώξετε από τι εκεί, προτείνετε, θα σας γεμίσω. Τι προτείνετε, όχι. Κύριε Οικονόμου, η ερμηνεία. Τίποτα. Όχι, πρέπει να προτείνετε. Το όταν λέτε το φαινόμενο, πρέπει να προτείνετε. Εμείς διαπιστώνουμε. Εσείς τα προτείνετε. Εγώ λοιπόν και θα προτείνω, αλλά εσείς με κατηγορείτε πείτε για μου, κάτι. Όμως, λέω, μία στιγμή. Κύριε Λυριτζή, να δεν σας κατηγορώ, κύριε Υπουργέ. Σας λέω ότι το λέει η συμφωνία ρητά και μου αποκαλύπτετε τώρα πως δεν το λέει. Όχι, δεν σας αποκαλύπτω ότι δεν το λέει. Σας αποκαλύπτω ότι και σας καταθέτω τα κείμενα. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι της Τουρκίας. Η ερμηνεία είναι και δική είναι μας, κύριε Υπουργέ. Κυρίου... Είναι των Τούρκων. Τι νόση είναι η ερμηνεία? Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τούρκων που έχουν κάνει τη συμφωνία. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος όπως ξέρετε δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, επίσης το επιβεβαιώνει. Επομένως, αυτό το παραμύθι ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι εκτός να σταματήσει. Τα κείμενα είναι εδώ, μπορείτε να τα πάρετε να τα δείτε. Δεύτερο, κύριε Λυριτζή. Η κατηγορία είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν κάνετε. Όχι, δεν κάνετε κάτι. Πάμε λοιπόν, κύριε Λυριτζή, να δούμε τώρα. Πάμε λοιπόν. Γιατί είναι δύο δεν κομμάτια. Κάνουμε. Τι θα έπρεπε να κάνουμε. Τι θα έπρεπε με να βάση κάνουμε. Τη συμφωνία, να σας πω τι θα πρέπει να κάνετε, κύριε Υπουργέ. Θέλετε με βάση να τη συμφωνία, πω. Μισό λεπτό όμως, ναι. Γιατί αυτή η κριτική σας ασκείται. Ναι. Και πρέπει σε αυτό να απαντήσετε. Ναι. Σου λέει, αφού ήξερες ότι θα μείνει κόσμος εδώ, το ξέρες. Γιατί τους άφησες και σέρνονται μέσα στα χαντάκια, έπρεπε να το έχεις φτιάξει. Κυβέρνηση είσαι, βρες το χώρο φτιάχτο. Κύριε Λυριτζή, κύριε Λυριτζή, άμα θέλει η κυβέρνηση, φτιάχνει. Ακούστε. Και αφού ήξερες ότι αργεί η διαδικασία, πάλεψε και με τις επιτροπές και τη στελέχωσή τους και με τους εταίρους που ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν εδώ πέρα συμβούλους και προσωπικό. Και εδώ τώρα σου φεύγουν, και δεν τους τραβάνε πίσω, να πάμε γρήγορα. Συγχωρέστε με, αλλά ειλικρινά δυσκολεύομαι στη συζήτηση αυτή, διότι πάνω που πάω να πω μια απάντηση. Πείτε το λοιπόν αυτό, έλα, δεν σας διακόπτουμε. Έλατε, έλατε, παρακαλώ. Λοιπόν. Λέω λοιπόν. Η συμφωνία έγινε έτσι. Ναι. Προσπαθούμε και το αίτημά μας και καλέσαμε συσκέψεις και ξανακαλέσαμε συσκέψεις. Δεν θέλουμε να πάμε με τα ΜΑΤ. Δεν θέλουμε να πάμε να τα φτιάξουμε με το ζόρι. Ωραία. Στοιχείο είχαμε συμφωνία. Δουλέψαμε πάνω στη συμφωνία. Πήραμε τα λεφτά, ήμασταν έτοιμοι να τη χτίσουμε, ξαφνικά άλλαξε. Μας κατηγορούν, για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία, να. Ότι πρέπει να πάνε σε κλειστά κέντρα. Είναι η μόνιμη κατηγορία. Να. Μας εμποδίζουν να φτιάξουμε κλειστά κέντρα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Τα βάζετε με την κυβέρνηση. Δεν άκουσα να πείτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πληθυσμός υποκύπτει σε κάτι λάθος. Ο πληθυσμός υποκύπτει σε κάτι λάθος. Εμείς λέμε, φτιάχνουμε στοιχείο για παράδειγμα, το ΧΑΔΑ. Αυτόματα καλυτερεύουν οι συνθήκες. Φτιάχνουμε ένα κλειστό κέντρο κράτησης. Θέλουμε να φτιάξουμε σε όλα τα νησιά κλειστά κέντρα κράτησης. Μας εμποδίζουν να τα φτιάξουμε. Στο όνομα τι περνάνε? Περνάνε μια λογική να φύγουν οι πρόσφυγες. Μωρέ, να φύγουν οι πρόσφυγες. Να φύγουν και οι μετανάστες. Δεν είναι πια πρόσφυγες. Είναι και πάρα πολλοί. Στο 70% είναι παράτυποι ή παράνομοι, όπως θέλετε πείτε το, μετανάστες. Να φύγουν. Θα έρθουν άλλοι. Θα έρχονται 2.000 κάθε μέρα, 10.000 κάθε μέρα. Φοβάστε, 15. Εσείς δεν το φοβόσαστε, κύριε Υπουργέ? Εσείς είστε υπουργός. Μην μου το λέτε, κύριε Υπουργέ, μην μου το αντιστρέφετε τα ερωτήματα. Εσείς είστε εδώ για να απαντάτε, ναι, και εμείς για να ρωτάμε. Οι κανόνες αυτοί είναι. Μπορεί να σας αρέσουν. Αυτοί είναι οι κανόνες. Εγώ λέω λοιπόν, φοβάστε εσείς ως υπουργός και μάλιστα αναβαθμισμένος υπουργός με άλλο ρόλο πλέον στο Υπουργείο σας, και ευτυχώς που έγινε αυτό, εμείς το χαιρετίζουμε, ότι θα έχουμε άνοιγμα των ροών? Εγώ, κύριε Οικονόμου, είμαι υποχρεωμένος να φοβάμαι. Και να αντιμετωπίζω τους φόβους. Το έχετε ξαναπεί αυτό. Ναι, αυτή είναι η δουλειά ενός υπουργού. Να φοβάται. Να φοβάται το κακό, να μπορεί να προβλέψει, να κάνει να ράνει. Λέω λοιπόν ότι ναι, είναι μια πολύ δύσκολη συμφωνία η οποία έχει κάνει πολύ καλό μέχρι τώρα στη χώρα μας. Θα είχαμε άλλες 100 με 150.000 πρόσφυγες και μετανάστες αν δεν υπήρχε η συμφωνία. Με κλειστά τα σύνορα αυτή τη φορά. Χωρίς τον δρόμο. Και τώρα τι εμποδίζει τον κύριο Ερντογάν να το κάνει αυτό? Η συμφωνία. Η συμφωνία τον εμποδίζει. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε τέτοιες συνθήκες και είναι τρεις μήνες που γίνεται αυτό. Για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, περάσανε τρεις μήνες απραξίας, όχι από την πλευρά της κυβέρνησης. Mm-hmm. Θα σας πω την ευθύνη της κυβέρνησης για το άσυλο. Mm-hmm. Δεν το ξεχνάω αυτό. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά τις συνθήκες εκεί πέρα, είναι επιτρίμηνο. Ήμασταν έτοιμοι στοιχείο να τα φτιάξουμε και ξαφνικά μέσα σε 25 μέρες. Είδατε τι έγινε. Τι την ημέρα που πήγε η Χρυσή Αυγή. Ο κάτοικος φοβάται. Ο κάτοικος φοβάται. Η Χρυσή Αυγή του τη χαρίζετε εσείς? Όχι, φοβάμαι. Δεν χαρίζουμε σε κανέναν. Αν κάνατε τη δουλειά, η Χρυσή Αυγή δεν θα είχε ρόλο. Κύριε Οικονόμου. Τώρα όμως έχει. Ακούστε γιατί να δείτε. Γιατί έχουμε εδώ μια κυβέρνηση η οποία δεν δουλεύει. Όχι, στο πετάτε, θέμα αυτό. Πετάτε μια ατάκα αν κάνατε τη δουλειά σα. Δεν την αναφέρω. Μα μου λέτε αν έλαβε Χρυσή Αυγή, γιατί την αναλάβανε και πριν? Γιατί το ερώτημα δεν μπαίνει, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί εμποδίστηκε η κυβέρνηση ενώ όλα ήταν έτοιμα να φτιαχτεί το ΚΑΜΠ, ώστε η Χρυσή Αυγή να μην μπορεί να επέμβει? Εσείς στην κυβέρνηση. Πρέπει να το επιβάλλετε αυτό. Οι κυβερνήσεις λοιπόν επιβάλλουν πράγματα όταν θεωρούν ότι είναι λοιπόν καλό. Εάν με ρωτάτε λοιπόν. Εγώ δεν ψήφισα τον Δήμαρχο. Δεν ρίχνω κανένα τίποτα σε κανέναν. Εγώ προσπαθώ να παρουσιάσω την κατάσταση. Εάν το ερώτημα λοιπόν είναι ότι ωραία, δεν τα βρήκατε τελικά. Να επιβάλλετε τις λύσεις και να κρυθείτε. Θα επιβληθούν λοιπόν οι λύσεις. Αυτό είναι. Αυτό όμως είναι ένα στάδιο το οποίο εμείς ήμασταν σε διαπραγματεύσεις. Ήμασταν έτοιμοι. Πήραμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουμε το ΧΑΔΑ. Σε άλλα νησιά τα ίδια. Μες. Ξαφνικά συμφωνίες που είχαν γίνει άλλαξαν. Mm-hmm. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα επιβάλλουμε αυτό το πράγμα. Είναι σαφές. Να σας πω και κάτι άλλο για να τελειώσω. Όχι, αν θέλετε. Μία, αυτό θα συνεχίσουμε να μετά, το πούμε μετά, κύριε Υπουργέ, το διάλειμμα. Ναι, βέβαια. Θα διάλειμμα χρόνο θα έχουμε. Θα μέχρι αύριο εδώ κάτω. Βεβαίως. Καλώς σας μεσημέρι.